Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Εμίλιος Χιλάκης, Μανώλης Δούνιας. Προπόληση viva.gr. Μύδια του Ευρυπίδη. Την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, στο πλαίσιο του 65ου Φεστιβάλ Φιλίππων, παρουσιάζεται η Μύδια του Ευρυπίδη, ένα από τα πιο σπαρακτικά έργα του Παγκόσμιου Θέατρου, σε σκηνοθεσία διασκευή Εμίλιου Χιλάκη και Μανώλη Δούνια. Να πάρω στοιχεία για τη Μύδια, αλλά πρέπει πάντα να την υπενθυμίσουμε, γιατί η Μύδια είναι ένας θησαυρός που έχουμε στα χέρια μας, που μας έχει παραδοθεί στην ανθρωπότητα και πρέπει να μπορέσουμε να, εμείς να το παρασταίνουμε και εσείς να το παραλαμβάνετε. Γιατί η Μύδια κάθε φορά μας αποκαλύπτει κάτι καινούριο. Μας αποκαλύπτει διαρκώς καινούριες ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε εμείς σε εμάς. Εμείς λοιπόν φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε τη Μύδια για να μιλήσουμε για το πώς το κοινωνικό σύνολο συμπεριφέρεται στον ξένο. Η Μύδια, η βάρβαρη, η γυναίκα, η μάγισσα, αυτή που σκότωσε τον αδερφό της και πρόδωσε τον άντρα, τον πατέρα της για να επιστρέψει, μάλλον να πάει στην Ελλάδα μαζί με τον Ιάσονα, με το Χρυσό Μαλοδέρας. Όλη αυτή η φοβερή μύθη που έχουμε για το πώς οι αρχαίοι Έλληνες είχαν επεκταθεί στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο. Αυτοί λοιπόν οι υπέροχοι μύθοι μας θυμίζουν ότι όταν συμπεριφερόμαστε άδικα στα αδύναμα μέλη του κοινωνικού μας συνόλου, αυτά τα αδύναμα μέλη δεν ξέρεις ποτέ πώς θα αντιδράσουν. Εν προκειμένου η Μύδια σκοτώνει τα παιδιά της, παιδιά του Ιάσονα, γιατί όπως θα θυμίσω λέει ο μύθος, ο Ιάσονας εγκαταλείπει τη Μύδια με τα δύο παιδιά της για να παντρευτεί μια νεότερη κοπέλα, την κόρη του βασιλιά της Κορίνθου. Σκοτώνει τα παιδιά της, λέει, για να εκδικηθεί τον Ιάσονα. Εμείς έχουμε διαβάσει το μύθο ότι η Μύδια σκοτώνει τα παιδιά της γιατί τα νέα βασιλόπουλα αδέρφια τους από τον άλλο γάμο θα τα σκοτώσουν αυτά τα ίδια, γιατί δεν θα θέλουν να μπουν στη γραμμή διαδοχής του θρόνου. Εμείς έχουμε δει μια γυναίκα η οποία σκοτώνει τα παιδιά της για να μην τα διαποπέψουν οι εχθροί της. Εμείς έχουμε δει μια γυναίκα η οποία σκοτώνει τα παιδιά της σαν τις γυναίκες στο Ζάλογκο πριν πέσουν και οι ίδιες του πλευμού. Σαν τις Εβραίες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης για να μην πάθουν κακό τα παιδιά τους, το κακό που θα ζούσαν από τους βασανιστές τους. Μια πράξη εντός εισαγωγικών, μάλλον εκτός εισαγωγικών αποτρόπαιη, εντός εισαγωγικών λυτρωτική. Αυτό εμείς αναρωτιόμαστε. Πώς μπορεί να φτάσει το πιο αδύναμο μέρος του κοινωνικού συνόλου, εν προκειμένου η γυναίκα και ξένη, για να μην μιλήσουμε για τις γυναικοκτονίες, να μην θυμηθούμε ότι ενέτη 2022 η θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία είναι ακόμα πάρα πολύ χαμηλή. Είναι χαμηλή στο πώς είναι οι μισθοί τους, είναι χαμηλή στο πώς συμπεριφέρεται ως εκτίση του αρσενικού. Αν αρχίσουμε και τα σκεφτόμαστε αυτά, ίσως κάνουμε μια γενιά, έθνη γενιά ανθρώπων, μια γενιά αγοριών που δεν πιστεύουν ότι τους ανήκουν οι γυναίκες. Ακολουθώντας το πρότυπο των τριών υποκριτών της αρχαίας τραγωδίας, όλα τα πρόσωπα του δράματος θα παιχτούν από τρεις ηθοποιούς, την Αθηνά Μαξίμου, τον Εμίλιο Χιλάκη και τον Αναστάση Ροηλό. Η Γιωτανέγκα και η Μυρτώ Αλικάκη αναλαμβάνουν το ρόλο των κορυφαίων του χορού.